Καλησπέρα, Θόδωρε, μου επιτρέπεις νομίζω τον ενικό. Εννοείται, εννοείται. Αλέξη, καλησπέρα και από μένα και σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πες μας κάτι για να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί όταν κλείναμε αυτό το ραντεβού μου το είπες έτσι και δεν το ήξερα, το θυμόμουν εν πάση περιπτώσει. Σε είδαμε να συνομιλείς κάποια στιγμή, να έχεις ένα τέτατε με τον Δημήτρη Σπανό, τον προπονητή του Άρη. Γνωρίζεστε από αρκετά παλιά, έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη μου επαγγελματική συνεργασία με τον κύριο Σπανό. Mm-hmm. Στο Νέαντα Σαλαμίνας τότε, στην Γάμα Εθνική, στη Football League 2, να το πω όπως ονομάζεται τώρα. Ναι. Και μάλιστα είχε γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Η ομάδα όταν φύγαμε, γιατί φύγαμε λόγω αλλαγής διοίκησης, ήταν πρώτη και με διαφορά στο πρωτάθλημα της εποχής εκείνης. Πρέπει να ήταν και ο ίδιος τότε στα πρώτα του προπονητικά βήματα, λογικά. Μόλις θα είχε αφήσει το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ήταν τα πρώτα δύο χρόνια που είχε ξεκινήσει και ο πρώτος δικός μου. Μάλιστα, άρα σας δένει σίγουρα μία σχέση, γιατί όταν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάς δίπλα σε κάποιο προπονητή, θα τη θυμάσαι για πάντα, λογικά. Ναι, 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 έτσι ακριβώς είναι, γιατί και το Δημήτρη Σπανό τον είχα και αντίπαλο τις χρονιές που παίζαμε, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, οπότε ναι. Παρακολουθώ την πορεία. Ως παίκτης τι ήταν, για πες μας τώρα, βγάλε τα στη φορά τώρα. Ήταν ένας καλός επιθετικός της εποχής, δεν ήταν ο τεχνίτης, αλλά ήταν ο επιθετικός που βρισκόταν τη στιγμή που έπρεπε, στο σημείο που πρέπει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ναι. Μάλιστα. Άλλωστε εκείνη την εποχή τα θυμάστε ότι ήταν τα κλασικά φόρη ψηλή δυνάτη, ήταν αυτοί που κάνανε και να το πω διαφορά. Τώρα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, πιο πολλές ομάδες παίζουν με πιο κοντούς, με πιο γρήγορους, πολλές φορές δεν υπάρχει κλασικό center four. Ναι. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Ναι, σωστά. Σωστά. Τι άποψη έχεις γενικότερα για τον προπονητή Δημήτρη Σπανό? Δεν θα το έλεγα ακριβώς έκπληξη η πρόσληψή του, αλλά δεν ήταν από τα ονόματα τα οποία είχαν γραφτεί. Δεν συζητούσε δηλαδή αρχικά μαζί του. Στην πορεία προέκυψε η υποψηφιότητά του και τελικά η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη. Εντάξει, είναι ένας από τους προπονητές ο οποίος εγώ θεωρώ ότι είναι πέρα του ανερχόμενος, είναι και σχετικά νεαρός σε ηλικία, έχει κάνει σταδιακά τα βήματα, δεν έχει κάνει μεγάλα άλματα στην προπονητική του καριέρα. Mm-hmm. Και νομίζω και εύχομαι δηλαδή και για δύο λόγους, και για τον ίδιο και για τον Άρη, ότι έχει οριμάσει αυτή τη στιγμή η κατάσταση που θα ανεβάσει την ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, έχει συμμετάσχει στις άλλες ομάδες που έχουν ανέβει, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά θα ευχηθώ να είναι φέτος μια ολοκληρωμένη κατάσταση για να μπορέσει και ο Άρης να βρεθεί εκεί που του αξίζει. Mm-hmm. Και όσον αφορά τις να προσθέσω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η πειθαρχία, του αρέσει πάρα πολύ η σκληρή δουλειά. Είναι ένας οργανωμένος προπονητής όσον αφορά το κομμάτι του το αγωνιστικό. Δεν ρισκάρει ιδιαίτερα εύκολα. Όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθώ, ξέρω ότι τα αποτελέσματα, ειδικότερα τη Β' Εθνική που την ξέρει απ' έξω, για να πάρεις κάτι πρώτα ξεκινάει από το μηδέν και στην πορεία έρχεται το οτιδήποτε άλλο. Mm. Αυτό νομίζω ότι είναι το προφίλ του Δημήτρη του Σπάνου. Μάλιστα. Τώρα είσαι στη Λάρισα. Χθες επέστρεψες στο Κλεάνθης Βικελίδης και παρακολούθησες φυσικά αυτό το φιλικό παιχνίδι. Πες μου λίγο έτσι με την εμπειρία και τη γνώση, γιατί παρακολουθείς τον Άρη τα τελευταία χρόνια, ναι, λοιπόν. Τι Άρη είδες χθες? Σου άρεσε αυτό που είδες ή δεν σου άρεσε? Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή με έπεισε ότι είναι μια διαφορετική ομάδα, γιατί και περσινή σεζόν ξεκίνησε με όνειρα, με την πανοκρουσία θα το έλεγα. Ναι. Ήταν μια καταστροφική χρονιά, γιατί όταν δεν ανεβαίνει ο Άρης είναι καταστροφική χρονιά, κακά τα ψέματα. Ναι. Φετινή χρονιά δείχνει ότι είναι μια άλλη ομάδα, μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι πειθαρχημένη, έχει κοντά τις γραμμές της και την άμυνα και το κέντρο της και την επίθεσή της. Mm-hmm. Είδα ότι έχει και βάθος απ' έξω, γιατί η Β' Εθνική χρειάζεται βάθος, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις οργάνωση και καλούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να έχει και απ' έξω ετοιμοπόλεμους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σιγά σιγά σαν μια οικογένεια, γιατί αν δεν είναι οικογένεια ο κόσμος, η διοίκηση και οι παίχτες, δεν μπορεί καμία ομάδα στον κόσμο να βγάλει αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα, όσο περνά ο καιρός και θα ξανασυζητήσουμε, ο Άρης θα βρεθεί
έστω και, πώς να το πω, με κόπο, θα βρεθεί εκεί που πρέπει. Γιατί δεν παίρνουν τα πρωταθλήματα, ο κόσμος να το ξέρει, τα πρωταθλήματα δεν παίρνουν ούτε με τη φανέλα, ούτε με τα ονόματα, παίρνονται μέσα από πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Εντάξει, το καταλάβαμε νομίζω πέρσι. Αυτό διότι πέρσι στάθηκαμε περισσότερο στα ονόματα και στα βαριά βιογραφικά, γιατί είχε αρκετά από αυτά πέρσι η ομάδα, αλλά δυστυχώς μέσα στο γήπεδο δεν ήταν τόσο ομάδα, και νομίζω ότι η πιο σημαντική διαφορά, Θόδωρε, είναι αυτή του Άρης. Δείχνει ότι είναι μια πιο ομάδα, πιο συμπαγής ομάδα στον αγωνιστικό χώρο φέτος. Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ο κόσμος που παρακολουθεί και οι άνθρωποι που είναι δίπλα από την ομάδα, αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή να το λένε και να το καφιούνται είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι όντως μια ομάδα που ξέρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι ζητάει. Έτσι. Ναι. Το μόνο που τα είπαμε και ο record έξω από το μικρόφωνο, ότι εγώ το μόνο που έχω εντοπίσει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα θέμα στο σκοράρισμα, γιατί έχει χάσει και 3-4 παίχτες αυτή τη στιγμή, τους έχει τραυματίες. Ναι. Και νομίζω ότι ο ένας είναι ο καλός ο επιθετικός, που αν μη τι άλλο είναι και έμπειρος. Και εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα, να βγει μέσα από άλλους τρόπους ομαδικούς. Ναι. Το γκολ είναι αυτό που δίνει βαθμός. Σωστά, σωστά. Δεν είσαι ο μόνος που το έχεις διαπιστώσει. Είναι ένα θέμα το πώς θα ανταποκριθεί από τη μέση και μπροστά ο Άρης, ο οποίος έχει και τραυματία τον Καπνίδη για κάνα μήνα. Έχει μείνει δηλαδή μόνο με το Διαμαντόπουλο ως κλασικό επιθετικό. Έψαξε και δεν μπόρεσε να βρει μέχρι τελευταία στιγμή να αποκτήσει τουλάχιστον ένα επιθετικό. Βλέπεις δηλαδή ότι είναι λίγο, ας με επιτραπεί η έκφραση, λίγο δυσκύλιο στον γκολ ο Άρης. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται. Αυτό είναι γενικότερη απορία ελληνική, και εμείς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στη Λάρισα και προσπαθούμε με την αλλαγή την προπονητική του κ. Ηλία του Φιντάνη να βρούμε τρόπους πώς θα μπορέσουμε. Έχουμε και εμείς πολύ χαμηλό συντελεστή, 3 γκολ έχουμε κάνει στα πρώτα 6 παιχνίδια. Προσπαθούμε να βρούμε διαφόρους τρόπους. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις από το center for σου 10 ή 12 γκολ. Μπορείς να βρεις πάρα πολλούς τρόπους μέσα από μια σωστή οργάνωση, μέσα από μια σωστή, πώς να το πω, ανάπτυξη ποδοσφαίρου. Πάντα υπάρχουν τρόποι, και κυρίως θα σταθώ ότι στο ποδόσφαιρο, είτε είναι η πρώτη κατηγορία είτε η δεύτερη, πολλά παιχνίδια κρίνονται από στατικές φάσεις. Ναι. Οπότε ο Άρης θα μπορούσε, πέρα από το οργανωμένο κομμάτι που σίγουρα θα το κάνει ο Δημήτρης Πανός, νομίζω ότι και τα στατικά όσον αφορά τα corner, τα foul, να μπορέσει να πάρει ό,τι παραπάνω σαν κέρδος θα είναι υπέρ της ομάδας. Και εκτός όλων των άλλων, είναι και πιο ψήλωσε ο Άρης γενικότερα φέτος, Θόδωρε, γιατί είναι ο Δελιζήσης, είναι ο Μουμίν που είναι καλύτερα κουμιά, και ο Διαμαντόπουλος, και ο Νίκητς, ο οποίος απουσιάζει, ο οποίος είναι σωματοδομικά έτσι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει και σε στατικές φάσεις, αλλά και στην πρώτη κεφαλιά εκεί στα χαφ. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, ειδικά στο πρωτάθλημα της Football League. Ναι, δεν το συζητάω. Αυτά είναι απαραίτητα και σίγουρα υπάρχουν σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Η ομάδα είδα χθες ότι ο Άρη ότι πλαγιοκόπησε, προσπάθησε να βγάλει επιθέσεις και από το άκρα. Δεν παίζει δηλαδή ένα μονοκόμματο ποδόσφαιρο, παίζει ένα πιο σύνθετο ποδόσφαιρο, το οποίο, εντάξει, οι ομάδες που φαίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τύχει να δω μέσα στο καλοκαίρι ομάδες που θα είναι, να το πω, στο ίδιο συντελεστή, στην ίδια φετερία με τον Άρη, όπως τα Τρίκαλα τους παίξαμε, νομίζω ότι είναι πιο πλήρες αυτό που είπα αυτή τη στιγμή ο Άρης. Είναι πιο πλήρες σε αρκετές θέσεις. Δίνει μια στιβαρότητα. Δεν θα τρώει πολύ εύκολα γκολ φέτο ο Άρης, είτε εντός είτε εκτός θα σκυλιάζουν οι ομάδες για να μπορέσουν να του βγάλουν γκολ, γιατί έχει να κάνει και με τα αμυντικά χαφ, όπως προείπες Αλέξη, έχει μια πολύ δυνατή διάδα, συν τους ακραίους, συν τον Μπαργκάν που έχει τεράστια εμπειρία από το χώρο της Σούπερ Λίγκας. Ο μικρός μπροστά, εντάξει, μπορεί να μην είναι το σούπερ όνομα, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό παιδί και που θα χρειαστεί η ομάδα τον έχει, γι' αυτό και είπα ότι θα πρέπει τη στιγμή που το center forward δεν θα μπορέσει να κάνει τα γκολ που ήθιστε να λέμε εμείς, έτσι, να περιμένουμε, θα πρέπει να βρει κάποιους τρόπους με άλλη ανάπτυξη, και από αυτά είναι η στατιστική, στα στατικά, στα corner και στα foul. Και έδειξες ένα σημαντικό ζήτημα, δηλαδή είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν κάποια παιδιά και μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και καλύτερη η απόδοσή τους σχέση με αυτούς που έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο. Αναφέρομαι στον Ντούνι και στον Γκάσο, για παράδειγμα, από τον οποίο προήρθε και το γκολ με μια πολύ ωραία ενέργεια. Δηλαδή, δείχνει ο Άρης επίσης ότι έχει μεγαλύτερο βάθος και δεν έχει αυτό που λέμε το πρώτο βιολί.
έχει πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι μπαίνοντας μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού μέσα από ομαδική δουλειά. Ακριβώς. Και εκεί είναι που εν τέλει θα έρθει η επιτυχία. Γιατί αν δεν γίνει μέσα από όλους τους συντελεστές, τους 11 που ξεκινάνε, συν τους 3 που θα προστίθονται σαν αλλαγές ενίοτε στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, τότε έχεις πολλά, πώς να το πω, όπλα στη φαρέτρα σου. Όταν λειτουργούν όλα τα όπλα σου σωστά, είσαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι παρόμοιο που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν ξεκινήσαμε καλά, ναι. Από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μετά, έχουμε καθίσει, έχουμε συζητήσει, ψάξαμε, βρήκαμε λύσεις και μία από τις λύσεις είναι αυτό που είπα και για τον Άρη. Όλοι μαζί κάνουμε άμυνα, όλοι μαζί κάνουμε επίθεση και όλοι μαζί προσπαθούμε να σκοράρουμε. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά το γκολ του Φόρα, ας πούμε, του Ναζλίδη, του Περόν, που είναι τα κλασικά σεντερφόρ. Είναι και το Μπλάγιον, είναι και το Στόπερ και όλο του κόσμου που παίζει. Έχει βέβαια ο Άρης, γιατί και η Λάρισα του έχει αυτό, να αντιμετωπίσει, Θόδωρε, και το ξέρεις καλά γιατί έχεις περάσει και από τον Άρη, την πίεση την οποία δεν την έχουν άλλες ομάδες της κατηγορίας. Ο Άρης έχει και ειδικά στον Άρη είναι και συσσωρευμένη πίεση τα τελευταία χρόνια, με 2 χρονιές στη Γάμα Εθνική και δεύτερη χρονιά στη Football League. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο, σίγουρα είναι σημαντικός όμως για μια ομάδα επίπεδου Άρη. Είναι σωστή η τοποθέτησή σου, Αλέξη. Κακά τα ψέματα, θα πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί που είναι έξω αλλά και αυτοί που παίζουν μέσα. Είναι πανομοιότυπες καταστάσεις, είναι βαριές φανέλες. Κάθε μια ομάδα έχει τη δική της ιστορία και εδώ είναι το πόσο ψυχικά αποθέματα έχουν οι ποδοσφαιριστές που φοράνε τη φανέλα, γιατί δεν φτάνει να είσαι καλός. Θα πρέπει να μπορείς να ανταπεξέλθεις και στο άσχημο, γιατί άσχημα αποτελέσματα δεν υπάρχει περίπτωση. Όλες οι ομάδες του κόσμου είχαν και στην πορεία, θα έχει και η Άρη, και ο Άρης και η Λάρισα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο όμως νομίζω ότι και πάλι δείχνει μια όρημη ομάδα σε όλες τις γραμμές. Από τη στιγμή που είναι όρημη, θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει ό,τι άσχημο υπάρχει στην πορεία. Εντάξει, ναι, θα παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο και το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει πρώτη αγωνιστική με τον Αιγινιακό εντός και παίζει μετά με τα Τρίκαλα, την οποία την αντιμετωπίσατε με τη Λάρισα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, επειδή είναι και πολύ νωρίς, το οποίο μπορεί να το χαρακτηρίσει και κανείς κλειδί. Γιατί αν ο Άρης περάσει από τα Τρίκαλα τη δεύτερη αγωνιστική, έχοντας μετά ένα σχετικά βατό πρόγραμμα για τις επόμενες 4-5 αγωνιστικές, μπορεί να κάνει μια συγκομιδή η οποία θα δώσει και ψυχολογία στην ομάδα και θα πείσει, αν θέλεις, και τον κόσμο. Γιατί και χθες ήταν μικρή η προσέλευσή του, παρότι ήταν φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, ο κόσμος του Άρη το ξέρουμε πλέον όλοι όσοι παρακολουθούμε, και εσείς ειδικότερα, ότι περιμένει να δει πράγματα. Δεν θέλει να βλέπει αυτή την ομάδα να παίζει στη Β' Εθνική, χωρίς να μειώνουμε τις πόλεις στις οποίες θα πάει. Ο Άρης ανήκει αλλού, περιμένει πλέον την προσπάθεια να γίνει από τη διοίκηση και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές προπονητές μες στον αγωνιστικό χώρο, και είμαι σίγουρος ότι ένα καλό ξεκίνημα, όπως το είπες, είναι αυτό που θα βάλει φωτιά και φτερά για να μπορέσει η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει. Στη Λάρισα έχετε γενικότερα θέματα, Θοδωρέ. Υπάρχει μια διαμάχη εκεί των οργανωμένων οπαδών με τον Αλέξη Κούγια. Η ομάδα δεν ξεκίνησε και πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Δεν είναι και το ιδανικότερο περιβάλλον εργασίας. Εντάξει, εμένα θα μου επιτρέψεις να σου πω, Αλέξη, ότι είμαι στο χώρο από το 1988, κλείνω 30 χρόνια. Όντως υπάρχουν κάποια προβλήματα, την οποία αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσω ότι σε εισαγωγικά θα τη βάλω μια διαμάχη που μπορεί να υπάρχει με τους οργανωμένους, με τον πρόεδρο, όλα τα υπόλοιπα ξεπεράστηκαν γρήγορα. Η ομάδα δέθηκε μεταξύ της, δούλεψε περίπου 15 μέρες με τον Ηλία το Φιντάνη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλό έργο στον αφορά κυρίως την ψυχολογία και τα κλειστά αυτιά, ό,τι έχουν να κάνουν με έξω από τα ποδητήρια. Ωστόσο όμως θα ήθελα να σταθώ στον πρόεδρο αυτής της ομάδας, επειδή είχα να τον γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες, αλλά μετά από εκεί και πέρα έχει μια ομάδα την οποία την πήρε από, σε εισαγωγικά, από τη Γάμα Εθνική, από τη Β' Εθνική, την ανέβασε, την βρήκε με ένα δελτίο, την έχει καταφέρει να παίρνει αδειοδότηση, να είναι μια καθαρή ομάδα, να μην χρωστάει
να μην έχει τις λειτουργίες, τις πληρωμές του προσωπικού και των ποδοσφαιριστών. Ο κόσμος εκεί είναι αυτό που είπες, είναι βαριά η φανέλα, όπως είναι βαριά η φανέλα και του Άρη. Θέλει την ομάδα να τη βλέπει σίγουρα πολύ πιο ψηλά και πολύ καλύτερα από το ξεκίνημα που έχουμε κάνει. Ωστόσο όμως αυτό δεν γίνεται ούτε μέσα σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες. Έρχεται προοδευτικά μέσα από μια συστηματική δουλειά. Ο πρόεδρος είναι πάρα πολύ έμπειρος, γνωρίζει, ξέρει να αποκρούει οποιαδήποτε έτσι κακόβουλα, να το πω, σχόλια. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της σεζόν θα έχει βρει όχι μόνο σωμένη τη Λάρισα, θα έχει βρει την ομάδα σε ένα πολύ καλό δρόμο για να μπορέσει να ξαναβρει τη χαμένη έγκλη του παρελθόντος. Mm-hmm. Και μιας και είσαι ειδικός, θέλω να και ένα σχόλιο για τους δύο τερματοφύλακες που θα κληθούν φέτος να ηγηθούν κάτω από τα goalpost του Άρη. Είναι ο έμπειρος ο Καντιμίρης και ο πιο νεαρός ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος φέτος από ό,τι φαίνεται θα επομιστεί μεγαλύτερο βάρος μετά την αποχώρηση του Σοκράτη Διούδη. Εντάξει, ο Καντιμίρης τον παρακολουθούμε χρόνια, ναι. Όπως εσείς, έτσι και εγώ, είναι ένας πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα του Άρη. Είναι σταθερός σε αυτά τα πράγματα που κάνει και δεν είναι μόνο το θέμα το να έχεις μια-δυο καλές αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι το πόσο σε εμπιστεύεται μια ομάδα. Νομίζω ότι με τον Καντιμίρη το έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Mm-hmm. Στον αφορά για το σε εισαγωγικά δεύτερο τερματοφύλακα, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Τον έχω δει όμως μόνο σε 2-45 λεπτά σε φιλικά που δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Αλλά από τη στιγμή που οι συστάσεις και αυτά που ακούγονται είναι στο δικό του χέρι, όποια ευκαιρία του παρουσιαστεί στην πορεία, να μπορέσει να το κάνει πέρας και να είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος του χρόνου να μπορεί να στηρίζεται. Γιατί ο Καντιμίρης, κακά τα ψέματα, σιγά σιγά μεγαλώνει. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε μια ομάδα να επενδύσει στον Καντιμίρη για πάνω από 2 χρόνια. Για το δεύτερο τον Αναγνωστόπουλος, καλά θυμάμαι, έτσι. Ναι, ναι, Αναγνωστόπουλος. Είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο η ηλικία και μόνο λέει ότι για πολλά χρόνια θα μπορεί όχι μόνο να τον έχει ο Άρης, και γιατί όχι να ξαναφτάσει σε ένα κομμάτι πώλησης, γιατί ναι, αυτό και το ζητούμενο. Ναι, σωστά, αλλά βέβαια για τον τερματοφύλακα ξέρεις πολύ καλά, επειδή ξέρεις τη θέση απέξω να ρωτάω, ότι παίζει ρόλο και το πόσα παιχνίδια έχει ο τερματοφύλακας στην πλάτη του. Αλλά Αναγνωστόπουλος πέρσι δεν είχε, η αλήθεια είναι. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα του δοθεί περισσότερος χρόνος συμμετοχής. Ναι, αυτό είναι, ξέρεις, είναι, Αλέξη, είναι μια έτσι, πώς να το πω, παγκόσμια σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Ο τερματοφύλακας ήθιστε να παίζει και να οριμάζει σε όλες τις ευρωπαϊκές μεγάλες ομάδες που βλέπω από τα 23-24 χρόνια και μετά, και μιλάω για το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι δεν μιλάω για εξαιρέσεις. Ναι. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, Ντουναρούμα ή πιο παλιά λίγο ο Κασίλιας. Οι καλοί τερματοφύλακες και αυτοί που μπορούν να κάνουν το κλικ παραπάνω θέλουν χρόνο για να οριμάσουν. Και ένα από αυτό το κομμάτι είναι ο πάγκος. Κακά τα ψέματα. Το παιχνίδι είναι αυτό που δίνει πολλά, αλλά και ο πάγκος, η αναμονή, το να παλεύεις με τον εαυτό σου, να μπορείς να συντηρείς το πνεύμα σου σε ήρεμη κατάσταση και να είναι στο δρόμο που πρέπει, είναι ένα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι υπέρ του παιδιού, έτσι θα πρέπει να το δει, ότι δεν έχει σημασία αν τα παιχνίδια μου φέτος θα είναι 5, 10 ή 15. Όποια παιχνίδια είναι, θα πρέπει να είναι όμως στοχευμένα, να δίνουν αποτέλεσμα στην ομάδα πάνω απ' όλα, για να μπορέσει να χτίσει, νομίζω είναι 21 χρονών, αν θυμάμαι 23. Καλά. Από... Αυτή πρέπει να είναι η ηλικία του. Είναι στα 23, δεν είναι... Εντάξει, είναι σε μια ηλικία, εντάξει, τώρα που νομίζω ότι είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία. Και, ναι. και πάλι δεν είναι μεγάλος. Είχα παρόμοια κουβέντα πριν από 15 μέρες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στερείται τερματοφυλάκων. Ναι. Δεν έχει τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Όντως. Δηλαδή αν θα καθίσουμε να δούμε από τα 26 χρόνια και κάτω Έλληνες, θα βρούμε πλέον μετρημένους στα δάκτυλα και οι οποίοι αυτή τη στιγμή ίσως και να μην έχουν ξεκινήσει και τόσο καλά. Ο Διούδης δηλαδή που είναι μέσα από αυτούς δεν παίζει, παράδειγμα. Ναι. Ο Αθανασιάδης που είναι στην Τρίπολη, που είναι 23 στα 24, έχει ξεκινήσει ίσως καλύτερα από όλους. Ο Καπίνο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Άρα δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας των 26 και κάτω είναι μετρημένη, ούτε δύο τερματοφύλακες δεν θα μπορέσει να βρει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γι' αυτό και όλοι πάνε σε λύση, να το πω έτσι, ανάγκης, λύση ετοιμότητας στο εξωτερικό, κάτι που κάναμε και εμείς το καλοκαίρι. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα για τους τερματοφύλακες στην Ελλάδα.
θα μας πάρει ώρα αυτό. Είναι μεγάλη συζήτηση όντως. Είναι πολλά πράγματα μαζί που θα πρέπει να αλλάξουμε. Κρατάμε αυτά που μας είπες, έτσι, τα πολύ ενδιαφέροντα μέσα από την έμπειρη ματιά σου για τον Άρη. Βλέπεις διαφορετική την προσέγγιση φέτος στην ομάδα, με άλλη δυναμική, πιο συμβατή στα δεδομένα της Football League. Εντάξει, νομίζω ότι δύο-τρεις, δεν ξέρω, η δόξα με τις κινήσεις που κάνεις Χάτος, γιατί έχεις περάσει και από τη δόξα. Τι θα μπορέσει να κάνει με το ρόστερ να φτιάχνεται τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι ο Όφι, είναι ο Άρης, τα Τρίκαλα. Αυτές νομίζω σε γενικές γραμμές θα είναι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Ναι, αυτές είναι. Ίσως εγώ θα έβαζα και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Α, ναι, ναι, βέβαια, συγγνώμη, το ξέχασα αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία πέρα από το όνομα και την ιστορία που έχει, έχει έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει σίγουρα το ποδόσφαιρο, ξέρει να φτιάχνει σωστές ομάδες. Αυτό όμως είναι υπέρ του Άρη. Είναι καλύτερο να υπάρχουν 7-8 ομάδες, δεν λέω ότι αυτές οι 7-8 θα πάνε για πρωτάθλημα, αλλά να υπάρχουν 7-8 ομάδες, γιατί ό,τι χαθεί να χαθεί εκατέρωθεν από βαθμούς, παρά να περιμένεις από δύο ομάδες που θα πάρουν τα παιχνίδια με πολλούς τρόπους, φαντάζομαι ερωτηματικό, και μετά από και πέρα για κάτι που σου έχει συμβεί σε ατυχία εσένα να είσαι τρίτος επιλαχών και να μην ξέρεις πού θα χάσουν αυτοί οι βαθμοί. Όχι, αυτό το πρωτάθλημα φέτο θα έχει βαθμούς σε πολλές έδρες. Εγώ είδα και τον Απόλλων Λάρισας, αξιόμαχη ομάδα που θα παίξει το ρόλο της. Είναι και η Καρδίτσα μια τέτοια ομάδα και ο Κεσαμικός έχει ομάδες. Γι' αυτό είπα, είναι 8 με 9 ομάδες που θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος στη Football League. Μακάρι ο Άρης το τέλος αυτής της διαδρομής φέτος να επιστρέψει στη φυσική του θέση. Τώρα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία εκεί στην Λάρισα και να ξεκολλήσετε και από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι και πάλι τα καλύτερα και στον Άρη και στην ομάδα που είμαι αυτή τη στιγμή, να βρούμε αυτό που πρέπει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.